Τίσμη, φύσμη, χύσμη, πάλι. Τι αυτό. Μιλάμωσε με λίγο, ρε φίλε. Τι με έχει εδώ πέρα τόσο χαμηλό. Δώσε με λίγο φωνή να ακούγομαι. Δεν είσαι. Ναι. Τώρα. Ναι, ναι. Καλύτερα. Είμαι πολύ στο βάθος. Τώρα καλύτερα. Εσύ με ακούς καλά αυτό. Καμπάνα, εσύ ακούς καλά. Εντάξει, οκ. Τώρα καλύτερα. Τώρα. Κάσε τώρα, δεν πειράζει. Καλά πάμε. Περίμενε. Εντάξει, συνεννοούμαστε. Τώρα. Ρε εσύ τώρα σου λέω εντάξει, είμαστε. Προχώρη. Θέλω να ακούς για συγκεκριμένο λόγο γι' αυτό. Ναι. Ακούς πίσω τη μουσική. Όχι. Καθόλου. Πολύ λίγο. Τι λένε εγώ. Τώρα. Τίποτα. Τώρα. Τώρα. Περίμενε. Όχι, α τα κίνα, ρε. Σαν τον μπρέκα στο ψυχή και σάρκα θα μου είσαι. Τίποτα, παιδιά. Στο σκοτάδι. Άλλαξε βίσμα σε αυτά που είχα. Άλλαξε βίσμα. Άλλαξε βίσμα. Στα ίδια ακουστικά. Θα το φτιάξουμε, θα το φτιάξουμε. Έλα, Νίκο. Έλα, βάλε Δευτέρα. Όλα σαν καλύτερα λίγο. Μπα, όχι. Πάμε. Πάμε, παιδιά. Τα ίδια, Νίκο. Τώρα. Μπορεί να θέμα ακουστικό, ναι. Τώρα. Άντε, βάλε τι να βάλει και θα τα ακούσω εγώ, ρε, παιδί μου. Τώρα τα έχω δυναμώσει όλο. Δεν τρέμε. Δώστα. Μικίνες, είστε από εκείνες που μ' αρέσουν. Που θα ήθελα να πάω με το Σπύρο να κάνω ένα γύρο, να φάω και ένα γύρο. Πώς ήταν, ε? Βραδιά ποιήσεις ήταν αυτή. Γιατί, από αυτά τους θεσσινείς καλύτερο ήταν. Μα αγαπώ, έβαλες μέσα στο ποίημα γύρου σε κοκορέτσια. Τι να βάζα. Δεν βάλε κανένα κοτόπουλο. Έλα, βρε παιδιά, μην με κοροϊδεύετε, πέστε μου τι να γράψω. Αγάπη μου, ένας γνήσιος ποιητής έχει από μόνος του έμπνευση. Δεν του λένε οι άλλοι τι να γράψει. Ε, ωραία, πείτε μου τι είναι έμπνευστο, άμα θέλω μπορώ. Κύριε Βασίλη, μα έχεις δει. Ναι. Και τι ένιωσες. Τίποτα. Αμίδες, ένας γνήσιος ποιητής σε σκηδίλιο, Βασίλεμα, αφιονίζεται. Εγώ χαίστηκα. Έμα ρε φίλε, να σου πω λέω κάτι. Το είδα σήμερα πρωί το ένας γύρος Άρης, τι ήταν, δεν θυμάμαι. Ε, τι έγραφες. Έκανα, ναι, βάλαμε σε όλα μπατώ, έξω πριν ένα θέμα. Ήταν ένας γύρος Άρης. Ένας γύρος made in Germany. Ένας γύρος made in Germany, εντάξει, το μυαλό μου πήγε αμέσως εκεί. Να κάνω ένα γύρο, να φάω και ένα γύρο. Τι παίζει τώρα, Blue Monday. Ποιο καταθλιπτική Δευτέρα λέει τη χρονιά αυτή. Ναι, όλες οι υπόλοιπες μας πάνε. Τέλεια. Τέλεια σήμερα. Τι ευχάριστη μέρα. Λίμπερο 107,4 ακούτε. Εγώ θέλω να σου πω κάτι. Δευτέρα μου σήμερα την έχω κάνει τη ρουτίνα μου, να ξέρεις. Δηλαδή λαϊκή πήγα. Πας λαϊκή σκύλη και εσύ. Μ' αρέσεις, μ' αρέσεις. Είναι πολύ ωραία. Δεν είναι πολύ ωραία φάση. Και παρότι η Κυριακή μου είναι κακή και αναγκάζομαι να κοιμάμαι αργά, το βολεύω να πηγαίνω αργά στη λαϊκή. Κατάλαβες, δηλαδή πηγαίνω 12-1 η ώρα. Όχι, πολύ αργά πας. Γιατί ρε φίλε. Πολύ αργά πας. Δεν μπορώ να πάω πιο νωρίς, φίλε. Τι να κάνουμε, δηλαδή, με ξεπερδεύουμε 6-7 η ώρα. Γιατί? Δεν μπορούμε την Κυριακή προς Δευτέρα. Τι να κάνουμε. Πάντα είσαι σταθερά βράδυ. Ναι, ναι, ναι. Τότε είσαι δύσκολο, εντάξει. Η λαϊκή είναι η καλή της η ώρα, ρε παιδί μου, που θα την νιώσεις είναι 9 με 11, 11.30. Αποκλείεται το, με τίποτα. Δεν γίνεται. Εμένα μου αρέσει, εγώ ψοφάω για λαϊκή πάντα. Δηλαδή, σου δίνει ζωή και βλέπεις διάφορους ανθρώπους, διάφορες προσωπικότητες που περνάνε από δίπλα σου. Αυτό το σμπροξίδι, το έλα πάρε, το έλα εδώ. Εντάξει, εγώ πεθαίνω με τις ατάκες, ρε φίλε. Και οι ατάκες είναι ωραίες. Ναι. Άλλο σήμερα λέγε σπανάκι. Σπανάκι. Σπανάκι γάλα. Σπανάκι γάλα. Κάπως έτσι, ναι. Σπανάκι. Όχι, δεν ήταν σπανάκι, αλλιώς το λέγε. Δεν ήταν σπανάκι. Μαρούλι γάλα. Μαρούλι γάλα, τι. Κάτι τέτοιο. Εγώ περπατάω και λέω μόνο δεν έχω θέμα. Και σήμερα δεν πήγα και ψιλολόγια, κάτι πορτοκάλια και τέτοια θέλω να πάρω. Αλλά. Περνάω από όλα. Δηλαδή ξεκινάω από πάνω, εννοείται, πάω, προχωράω, τσεκάρω. Μπορεί εδώ κάτι που να μ' αρέσει, που να μην το θέλω, ρε παιδί μου, πριν. Δεν έχει στάνταρ δρομολόγιο δηλαδή. Ότι εκεί έχω τον ντοματά μου, τον τέτοιο. Σήμερα δεν πήγα για πολύ λίγα πράγματα, δηλαδή φρούτα και τέτοια. Ναι. Εντάξει. Έκανα λίγο μια βόλτα πιο χαλαρή. Ναι. Κατάλαβες. Μάλιστα. Okay. Έρχεται εδώ ένα μήνυμα πούμε, από μια φίλη και συνάδελφο και λέει: ο Παπαδόπουλος έχει γυρίσει 9 η ώρα το πρωί στη λαϊκή και έχει δίκιο. 9 η ώρα, ρε φίλε, είναι όλη θύρα, είναι όλη γιαγιά. Μια χαρά είναι. Ρε, είναι όλη γιαγιά εκεί πέρα το πρωί. Δεν την παλεύει. Εγώ με τι γιαγιά πλέον δεν την παλεύω, να ξέρει. Έχω. Όταν λέω 9, δεν θέλαμε απόλυτο με το 9. 10 αντ. Ναι, ρε παιδί, θέλουμε να πούμε το πρωί. Ναι. Πηγαίνουν γιατί και καλά θα πάρουν τα φρέσκα. Για τη συγκεκριμένη συνάδελφο που δεν μου είδε ποια είναι, αλλά είμαι σίγουρο ποια έστειλε. Είναι πολύ λαϊκή βέβαια όλη αυτή η κατάσταση. Εντάξει, συγγνώμη. Η συνάδελφο είναι αυτή. Ποια. Εδώ. Ποια. Δεν βλέπεις μέχρι εδώ, βρεσιμπέθερε. Όχι. Από μεγάλο και συγγέρα. Μικρό παιδάκι σε πήραμε δίπλα μας. Άντε, ρε. Ναι, ρε φίλε. Έλα, ρε τρέλα. Ναι. Εντάξει, όχι, το παίρνω πίσω. Α, το παίρνεις πίσω. Το παίρνω πίσω. Σεβασμό απεριόριστο. Ναι, ναι. Ωραία. Απλά το πρωί έχει πολύ γιαγιά, ρε φίλε. Εγώ δεν παλεύω με τη γιαγιά το πρωί. Βλέπεις, πηγαίνω. Περίμενε. Βλέπεις, πηγαίνω και λαϊκή έτσι να τα έχεις αυτά στο νου σου. Ναι, ρε. Για μετά. Για μετά. Πάντα. Λοιπόν, ναι, ρε φίλε, εντάξει. Είναι, μ' αρέσει, ρε παιδί μου, γιατί είναι στα πολύ πάνω τη. 9-10 η ώρα, παιδί μου, είναι πολύ σαν τουζένια του. Ναι, ρε, αλλά δεν είναι μετά, είναι σου λέω το. Εκείνη την ώρα πάσε σε αρχίζει και αδειάζει, ρε ναι, Νίκο. Ρε, φίλε. Ναι, κατάσταση. Καταρχά, εκείνη την ώρα πέφτουν οι τιμές. Μετά τη μία, αρχίζουν και πέφτουν. Τα λεφτά δεν είναι θέμα, πρόβλημα. Τα λεφτά δεν είναι ποτέ πρόβλημα. Σωστά, δεν είναι πρόβλημα. Λοιπόν, σωστά. Αλλά σου λέω ότι εκείνη την ώρα εγώ τώρα έχει 2-3 δευτερόλεπτα που δουλεύω έτσι και είναι καλά.
Και δεν έχει και πάρα πολύ κόσμο. Έχει κόσμο, αλλά νορμάλ πράγματα. Ναι. Τέλος πάντων. Ωραία είναι λέγει. Να πηγαίνετε, παιδιά, όσοι μπορείτε, όσοι θέλετε. Εντάξει, όσοι γουστάρετε, είναι καλή φάση. Το θέμα και προλαβαίνετε, βέβαια. Δηλαδή, εμένα, ας πούμε, βολεύει κάποιες φορές. Άλλος που δουλεύει πρωί κανονικά δεν προλαβαίνει να πάει. Τι να κάνουμε. Αυτό που φοβάμαι πάντα στη λαϊκή. Λέει. Είναι να συναντά. Είναι οι πολλές πιθανότητες που υπάρχουν πάντα να συναντήσουν ανθρώπους που δεν θέλω να δω. Ρε Νίκο, τώρα κι εσύ. Υπάρχουν. Είστε όλοι γνωστοί μεταξύ σας. Έχω πολλούς γνωστούς εκεί πέρα, ναι. Που μπορεί. Okay. Και κάποιους δεν θέλω να τους βλέπω, είναι αλήθεια. Καμιά φορά τους λαϊκατζίδες είναι. Όχι λαϊκατζίδες. Όχι. Εντάξει, τι ωραία, ναι. Ρε φίλε, τι ωραία. Πραγματικά, εξαιρετική. Και μετά τόσα χρόνια με έχουν μάθει κιόλα. Να πιάσει λαϊκατζί στο τηλέφωνο. Έχει κάνει κονέ με λαϊκατζί. Όχι, δεν έχω κάνει. Έχω ένα σφάλμα. Ρε παιδί μου, θα ψιλοχαιρετηθούμε λίγο, θα πάρουμε κι αυτά, αλλά μέχρι εκεί. Να βγει ένα λαϊκατζί 23-10-2-3-8 για να μα πει πώ είναι η καθημερινότητά του. Ειλικρινά, του σέβομαι όλου μέχρι θανάτου. Για αυτό που περνάνε. Έχω 2-3, αλλά τόσα χρόνια δεν ξέρω καν τα όνοματά του. Αυτοί ξέρουν το δικό μου, κάποιοι με ξέρουν και λόγω δουλειά, αλλά δεν ξέρω κανένα το όνομα. Κάποιοι ξέρουν λόγω δουλειά, Νικολάη. Με αλήθεια είναι. Ναι. Επιβεβαιώνω. Αλλά είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία και πολλοί την απαξιώνουν. Τη λαϊκή. Εντάξει, τη λαϊκή, α πούμε και τα λοιπά. Όχι, ρε, άσε τώρα. Καταρχά, η ποιότητα τη λαϊκή είναι πολύ δυνατή. Πάντα. Και μετά θυμισέ μου για να σου πω ότι έπαθα με ένα τυρί το οποίο δεν είναι για το πώ τον αέρα, γιατί έχει μαγαζί μέσα. Αναζητούμε την ποιότητα, ρε φίλε, την αναζητούμε. Τι θέλουμε στη ζωή μα, ρε φίλε. Ναι. Okay, την πληρώνουμε και λίγο παραπάνω. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε οι άπλε που την πληρώνουμε όσο να είναι. Ναι. Είδε στο βίντεο με τον Χριστόπουλο που ήταν στη Τσιμτσιλή και έλεγε για τους κανόνες του μπουρμπουάρ. Λίγο το είδα, όχι πάρα πολύ. Κάτι 5 ευρώ να αφήσει μπουρμπουάρ, λέει κάτι τέτοια. Στα 8 ευρώ καφέ αφήσει 5 ευρώ μπουρμπουάρ. Τι λέει αυτό, ρε τρελό είναι. Δηλαδή, άμα αφήσει ακόμα και ποτά, είναι ποτά 50 ευρώ, ξέρω εγώ. Τι αφήσει, άλλο ένα κοσάρικο. Στα δέντρα φυτρώνουν τα λεφτά, ρε. Ναι, τέλος πάντων. Αναζητούμε την ποιότητα. Μπουρμπουάρ αφήνει, Νίκο. Ορίστε. Μπουρμπουάρ αφήνει. Αφήνω, ναι. Αφήνω. Πόσο. Δεν κάνω και ιδιαίτερο έλεγχο τώρα ανάλογα πόσο κοντά είναι στα χοντρά. Ναι. Στο παιδί που φέρνει στο σπίτι, πάντα αφήνω άμα φέρει φαγητό. Του σέβομαι πολύ του τηλεβεργάτε, ναι. Πάντα δίνω, ναι. Ναι, γιατί σκέψω, φίλε, ότι όντω ο άνθρωπο δηλαδή, σου φέρνει φαγητό στο σπίτι. Δηλαδή, και ειδικά το χειμώνα. Και ειδικά το χειμώνα. Ό,τι και να είναι. Ναι, ναι. Ό,τι και να είναι. Δηλαδή, το καλοκαίρι πάει και σου φέρνει, βρε ακαμάτι, φαγητό στο σπίτι. Δηλαδή, δώσε κάτι. Ναι, αλλά θα σου πει κι άλλο, πληρώνεται για να το κάνει. Ναι, πληρώνεται για να το κάνει, δεν λέω. Δώστε και ξαναλέω, εσύ την ώρα που βαριέσαι. Ναι. Ή μπορεί να μην έχει φαγητό σπίτι, μπορεί να βαριέσαι να κάνει ρε φίλε, ή μπορεί να λαχτάρει να φάσει ένα delivery. Ναι. Εντάξει, ο τύπος αυτός σου φέρνει το φαγητό. Ή αυτός που σου φέρνει τον καφέ. Ναι. Όχι, σε όλους αφήνω. Δεν έχω, δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να πω. Αλλά σου λέω, δεν το έχω τσεκαρισμένο. Α, εδώ δίνουμε 5 ευρώ και εδώ αφήνουμε ένα και όλα. Είναι ανάλογα τη φάση. Την προηγούμενη εβδομάδα πάω κάτω στη Δώρα να πάρω καφέ. Ναι. Όχι, μου λέει κερασμένο από μένα. Σε παρακαλώ. Θανάση για να κόπλω σύντρελένε, σε λες κερνά στον Παπαδόπουλο. Να κεράσει, εσύ τον Παπαδόπουλο. Να κεράσει τον Παπαδόπουλο. Αυτό με εξευτελίζει. Λοιπόν, ο καφές είναι 1,5. Εγώ αφήνω πάνω 2,5 και λέω μπουρμπουάρ για τη μικρή και φεύγω. Τελείωσε. Πάνω στα μπαλαμάκια μετά από όλα. Τρέχανε τα υγρά έτσι. Και ξυρίζανε τα τέτοια από το πάτωμα. Οι υγρασίες πέφτανε από κάτω. Στριλής γινόταν. Φέρε τον γαμπρό εδώ, μη φύγει. Έτσι. 2-3-10-2-7-3-8 για ανοιχτές γραμμές μέχρι και τις 7 που θα είμαστε μαζί. Ωραία Δευτερούλα, έτσι εξαιρετική. Μιλάω και τώρα για τις βλακίες Blue Monday και τέτοια κτλ. Εντάξει. Οι μέρες εξαρτώνται από εμάς. Το θυμάστε αυτό. Σιγά, λίγο να τα πιάσαμε. Ναι. Λοιπόν. Τι είχαμε, φίλε, τι έχουμε. Φίλε, γεμάτη αγωνιστική. Γεμάτα πράγματα, ναι. Πολύ πράγμα. Δεν μπορώ να πω ότι είχαμε μία αναμενόμενα αποτελέσματα στο Σαββατοκύριακο γενικότερα, έτσι δεν είναι. Τα περισσότερα αποτελέσματα των ομάδων μας ήταν αναμενόμενα. Στο ποδόσφαιρο. Αλήθεια είναι αυτό. Στο μπάσκετ επίσης. Σχεδόν. Δικαιώθηκε η στήλη μπασκετικά και ποδοσφαιρικά τα πήγαμε αρκετά καλά, είναι η αλήθεια. Ποδοσφαιρικά τα πήγες πολύ καλά, φίλε. Τα είδες. Με τα γκολ τα πήγες πολύ καλά, ναι. Είδες φιλαράκι που σου είπα. Δικαιώθηκες. Τα βλέπουμε, φίλε. 2,90 τώρα γκολ Ολυμπιακό. Άρχισε παρακαλώ. Και το γκολ του Πάουκ πιάσαμε. Εντάξει, το γκολ τη Άγκρη πιάσαμε. Ένα φίλο ο οποίο έπαιξε διάδα άσο και γκολ, άσο και γκολ και τα δύο και πληρώθηκε. Χαιρόμαστε, θέλουμε τον κόσμο να μην φίλε. Καλό πακετάκι. Εμείς δεν τα παίξαμε. Τέλος πάντων, παιδί μου, πήρε μια καλή απόδοση με τα χρήματα τα οποία έβαλε. Καλά, δεν έβγαλε και σπίτι. 100 ευρώ, αν μπορεί να βάζει 1,000, μπορεί να βάζει 5. Εντάξει. Τουλάχιστον δεν ήταν παίξε 5, χάσε 5. Εντάξει. Με αυτά τα άσο και γκολ, πήρε κάτι πίσω, ρε αδελφέ. 7 φράγκα έδινε αυτό το πακέτο, το πακετάκι. Όχι, πολύ είπα. Όχι. Δεν θυμάμαι. 7 φράγκα δεν έδινε. Πρέπει να έδινε κάπου 4,5-5. Over 3,5 γκολ. Του Ολυμπιακού θυμάμαι ότι ήταν 2,90. Με τον Άρη. Και του πάω και τα σχετικά ψηλά, αλλά. Πολύ ψηλά. Όχι τόσο ψηλό γι' αυτό. Ναι. Το χ2 τη Λαμία το πιάσαμε. Σωστά. Το goal goal στη Νέα Σμύρνη το έπιασε. Το goal goal στη Νέα Σμύρνη το πιάσαμε, βεβαίω. Όχι, εγώ τα παραδέχομαι, φίλε. Αλήθεια είναι. Και φυσικά εντάξει. Στον Πάσχη είπαμε, μην ασχολείστε με πάω και Άρη τα παιχνίδια δεν είναι. Για όσου τα παρακολούθησαν δηλαδή. Για Ρέθυμνο τα έλεγε ο συνάδελφο. Για Ρέθυμνο είπε ότι έχει ένα μικρό προβάσμα ο γηπεδούχο.
Έβαλε εκείνο το σκοτωμένο το τρίπο το κεφάλι στο τέλος και κέρδισε. Τι να κάνεις, έτσι είναι. Εντάξει, του Κολοσσού δεν μας βγήκε φίλοι, γιατί πίστευα ότι θα γίνει και εκεί κανένα. Πάμε να πάρουμε μια γραμμούλα. Βεβαίως μια γραμμούλα λοιπόν. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο και ο φίλος δίπλα, δεν θυμάμαι το όνομα. Νίκος. Πού φτάσαμε, ρε παιδί μου, στο τηλέφωνο και έγινα και φίλε, δεν θυμάμαι το όνομα από δίπλα, κατάλαβα. Τρεις μήνες έλειψε, ρε παιδιά, το παιδί. Για να συνεχίσει η γραμμούλα. Ναι. Ο ίδιος. Είμαι ο Μάκης από Αθήνα. Έλα, φιλαράκι μου, ήσουν να θες στο γήπεδο. Ο φίλος ο Μάκης. Όχι, δυστυχώς δουλεύω. Ο φίλος ο Μάκης είναι ο οδηγός λεωφορείου. Εμείς προσελκύουμε τη λαϊκή τάξη. Οκ. Έτσι. Έτσι. Ακριβώς. Τι γίνεται στους δρόμους Αθήνας, φίλε, για δώσουμε λίγο μια εικόνα, τι έχουμε. Να σου πω, αυτή τη στιγμή είμαι κάπου Νίκια Μεγάλεο. Αχ, λαϊκά. Πολύ ωραία. Ναι. Όχι, εντάξει, δεν έχει κάτι πολύ τρομερό, normal. Ναι. Τουλάει. Τι θέλω να πω. Πες το. Για άλλη μια φορά, κλασικά, η κατεμιά, η διαιτησία και δεν ξέρω και εγώ όλοι οι άλλοι παράγοντες οι γνωστοί. Και λάθη που έχεις κάνει κι εσύ, να τα λέμε κι αυτά, και τι έκανες λάθη. Βαφτίζονται στήσιμο. Ναι, έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, όσον βαφτίζονται στήσιμο και είμαστε στημένοι, ναι. Ας αφήσουμε, πέστε, ας πούνε τώρα τα πρωτοπαλίκαρα του Σαββίδη το αφεντικό, άστον να κάνει μεταγραφές, μην του βάλεις τώρα από το πουθενά το γνωστό, το παρατρεχάμενο, να στείλει ένα χαρτί και να μην κάνει μεταγραφές, να πάω πλήρης στο Καραϊσκάκι, να μην είναι ο Κομίνης, να είναι ξένος διαιτητής, γιατί το έχουμε ζητήσει από την αρχή της χρονιάς, ναι. Και μας γράφουν για να που δεν πιάνει μελάνη. Αλήθεια είναι αυτό. Και θα σου πω εγώ, με ξένο διαιτητή, γιατί, και όχι το βαρ τους γνωστούς άγνωστους, και με πλήρη ομάδα, έτσι να είχα τώρα δυναμώσει αμυντικά, μέσω αμυντικά, γιατί μπροστά ναι. Ήμουν εντάξει. Και πες μου τι σκορ θα είχαμε. Κοίτα να σου πω κάτι, το να μπούμε σε διαδικασία και εγώ προσπαθώ λίγο να μένω μακριά από όλο αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί από χθες. Το να μπει σε διαδικασία και γενικότερα ο κόσμος και να ασχοληθεί με όλο αυτό το οποίο προσπαθούν να δημιουργήσουν συγκεκριμένες πλευρές και λίγοι άνθρωποι είναι η αλήθεια. Αυτή την επικοινωνιακή έτσι, πολιτική προσπαθούν να περάσουν το κλίμα. Δεν θα πω ότι είναι βλακία, γιατί είναι πολύ έξυπνο όλοι αυτοί που δημιουργούν όλο αυτό το πράγμα για το χθεσινό παιχνίδι. Όσο ασχολείσαι με αυτή την κατάσταση, η οποία φυσικά είναι μια μπαρούφα και μισή, τόσο περισσότερο την ενισχύεις. Γι' αυτό καλύτερα ο κόσμος που έκανε μια σχολή με αυτό το πράγμα, ας τους να χαίρονται μόνοι και ασχολούνται μόνοι, προχωράμε. Εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα. Δεν θα αποδείξουμε τώρα δεν είμαστε λέβαντες. Εντάξει. Όποιος είδε το παιχνίδι με ποδοσφαιρική ματιά χθες, καταλαβαίνει. Τελείω. Και η κουβέντα τελειώνει εκεί. Εντάξει, το ότι παίξαμε μπάλα είναι δεδομένο, το παραδέχτηκαν όλοι και ναι. Είχαμε βασικές απουσίες. Απλά πίσω ήσουν λαθέρ, τι να κάνουμε. Έτσι, τι να κάνουμε τώρα, ναι. Ναι. Για πες μου πόσες φορές θα παίξουμε ακόμη όλοι τα θα κάνει τα ίδια πράγματα. Άλλες δύο θα παίξεις λογικά, αν μπεις στα play-off. Άλλες δύο, εκεί, αν είμαστε πλήρεις και με ξένους διαιτητές, το τονίζω. Ναι. Έτσι, γιατί το ξέρεις εσύ και όλοι μας, πάντα το ξέρουν, ότι με καθαρή διαιτησία, ακριβοδίκαιη. Έτσι, και στην ουσία πρέπει να φύγει και ο Περέιρα, γιατί ο Περέιρα είναι τελοδόχος. Το καλοκαίρι και αυτό σιγά σιγά θα αποχωρήσει. Άντε, να πάει στο καλό, να ησυχάσουμε. Λοιπόν, έτσι που λες Νικόλα. Εντάξει φιλαράκι μου. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά, ρε Μάκη. Γεια. Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, αυτά για το φίλο του Μάκη. Είναι οδηγός λεωφορείου, μας ακούει δηλαδή μέσω ίντερνετ. Και κάνει τη διαδρομή Ιωνικός, καλά. Νίκη Αγάλη. Τι λέει, ρε φίλο. Και είναι Αργιανός. Επίσης έχουμε ακόμα ένα φίλο που είναι οδηγός του ΟΑΣΤ. Ναι. Κάνει το δρομολόγιο προς την πέρα του 72. Καλά, εντάξει, τον ΟΑΣΤ είναι φυσιολογικό. Για τον ναι. Φίλο του. Ο ΑΣΑ, τι είναι. Ο ΑΣΑ είναι, ναι. Ναι, οκ. Okay. Σε λίγο θα μας πάρει και ένα στο μετρό. Για σένα, ναι, δεν έχω σήμα. Ναι, γεια σας, από το μετρό σας παίρνω. Ναι, ποιος είναι. Μάλιστα, ωραία. Και είναι φίλος λοιπόν του Άρη, ο οποίος είναι στο τέτοιο. Ναι. Ωραία, οκ. Okay. Λοιπόν, τι είδαμε χθες, Νίκο Παπαδόπουλε, δηλαδή. Τι είδαμε, ρε φίλε. Βλέπω, υπάρχει πολλή κουβέντα. Έβαλε Ζωζεφίν. Ναι, ρε φίλε, καλά έκανες. Κάπου το άκουσα το break και με έχει κολλήσει, να ξέρεις. Κάπου το πέτυχα πριν το μεσημέρι στο Μουτσινά, δεν θυμάμαι. Κάπου το πέτυχα και. Πήγε μια ομάδα σήμερα. Πήγε μια ομάδα στο Ρογκζούκ σήμερα στην Παγκυπούλια και το όνομα της ήταν Ναι, ποιος είναι. Καλό. Παίζει πολύ. Παίζει πολύ. Τέλος πάντων. Τα αναλύσατε δηλαδή τα του παιχνιδιού. Τα είπαμε. Φίλε, με το Χρήστο, εντάξει. Δεν είναι για να πούμε δηλαδή τέτοια πράγματα. Όχι, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πάμε να ασχοληθούν περισσότερο τώρα. Οι γραμμούλες είναι ανοιχτές, καλοί φίλοι. Οι γραμμούλες είναι ανοιχτές, 2-3-10 δεν είναι. Οι γραμμούλες, γενικά εδώ, μας αρέσει ναι. Να σηκώνουμε τις γραμμούλες. Θέλω να σου λες, φίλε, την ακούσει τη θήρα 13 και το Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Αυτό δεν την έχω διαβάσει όλη. Διαβάσουμε όλοι. Κάτσε, περίμενε τώρα, γιατί η θήρα 13 είναι για κάτι.
Σπασμένα πράγματα. Σπασμένα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Σπασμένα έχουν κομμάτια. Έχουν σπάσει μεταξύ τους ό,τι να είναι γίνεται. Έχει ανακοίνωση στο Ολυμπιακό, φιλέ. Θα διαβάσω ό,τι έχω μπροστά μου. Θες να διαβάσω, βασικά, διαβάσω. Θα ξεφτυλίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι, λέει εδώ πέρα. Εντάξει. Ναι. Ήπια θέση. Δευτερούλα, δε. Την Τετάρτη μαζεύονται. Οι Big Four. Μεγάλη επιτυχία. Κύριε τη ΕΠΟ, λέει, έχετε ξεφτυλίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο και δεν πάει άλλο, τονίζω. Είναι να αναφέρω. Κάτσε πάω από την αρχή, περίμενα. Γιατί εκεί ήταν απόσπασμα. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλη. Η διοίκηση γραμμένου και των επίορκων στελεχών τη ΕΠΟ δεν αρχίστηκαν σε σκανδαλώδια την κατάσταση εν μία ανοιχτή τριών μελών του δευτεροβάθμιου οργάνου διοδότηση, προκειμένου να προφυλάξει τι ομάδε του που έχουν καταγγελθεί. Παρένθεση, ΠΑΟΚ, Ξάνθη. Σα καλούμε άμεσα να ανακαλέσετε. Δεν αρχίστηκαν σε σκανδαλώδη διατήρηση του Προέδρου τη Επιτροπή Εφέσεων τη ΕΠΟ παρά το ομολογημένο ασυμβίβαστό του, καθώ ο γιο του εργάζεται στο Open βασανιζόμενο. Από το ερώτημα αν τελικά το Open ανοίξει τον ΠΑΟΚ. Σας καλούμε άμεσα να τον αντικαταστήσετε. Έχω κουραστεί. Συνεχίζουν τα σκάνδαλα με τους σημερινούς ορισμούς στον αγώνα της ομάδας μας με τον Όφη, τοποθετώντας όσους χθες κατέδεσαν τα απαραίτητα διαπιστευτήρια, μη καταλογίζοντας πέναλτι υπέρ του Αστέρα Τρίπολη στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Μια ακόμα ξεκάθαρη αλλίωση αποτελέσματος. Κύριε της ΕΠΟ, έχετε ξεφτυλίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο και δεν πάει άλλο. Και όλα τα τελευταία τρία χρόνια συνεχώς όλα αυτά τα εγκλήματα εντός και εκτός των γηπέδων λαμβάνουν χώρα. Περίμενα να την κλείσω γιατί με αποσυντονίζει. Λαμβάνουν χώρα που είμαστε, ναι, έχοντας πλήρως χρεοκοπήσει την ΕΠΟ με αλόγιστες πατάλες εκτός λογικής για τις οποίες θα λογοδοτήσουν. Αλόγιστες πατάλες εκτός λογικής, γιατί και αλόγιστες πατάλες εντός λογικής. Σωστό και αυτό. Μπράβο, Νίκο. Η εκπομπή είναι μορφωμένη. Το ελληνικό ποδόσφαιρο και την εθνική ομάδα. Η εθνική του μεταξύ με το φασί, μια χαρά θα πάει. Με τη χώρα να είναι πρωταθλήτρια σε στημένα παιχνίδια και σε εικόνες ντροπής του υποκόσμου ενώσης, σε εκτεταμένα επεισόδια οπαδών με σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμα και φόνους, ο Υφυπουργός Αθλητισμού και η UEFA μας καλούν σε φιλολογικές συζητήσεις, χωρίς ατζέντα και χωρίς ουσία, χωρίς προτινόμενες ριζικές αλλαγές στην ΕΠΟ και ΚΕΔ, τους επίουρκους να κερδίζουν χρόνο παραμονή στη σάφια καρέκλα τους. Μια light ανακοίνωση από τον Ολυμπιακό. Καλά, δεν χαρακτήριζα για την Blue Monday. Ναι, έτσι, ρε παιδί μου. Και με πολλές αφορμές, ας πούμε. Δηλαδή. Ωραία θα είναι η συνάντηση της Τετάρτης. Αν γίνει. Από ό,τι βλέπεις το κλίμα είναι πολύ καλό για τη συνάντηση. Τι λείπει, δεν έχω καταλάβει. Καλά, περίμενε. Είναι πολύ καλό το κλίμα, έτοιμο να γίνει μια ωραία κουβέντα. Εγώ καταλαβαίνω από αυτή την ανακοίνωση ότι ο Ολυμπιακός δεν θέλει συνάντηση την Τετάρτη. Τι να σου πω, φίλε. Βλέπω πίσω τις λέξεις. Ειλικρινά, πες μου λίγο και να πάνε και οι τέσσερις εκεί. Έτσι. Και να μαζευτούν και οι γραμμένοι και οι. Πώς το λένε, εκείνο ο Λάκοβιτς και δεν ξέρω εγώ τι, η FIFA και η UEFA. Ο Γιάκα. Ναι, okay. Δηλαδή, συγγνώμη λίγο, σε ένα γραφείο τέλος πάντων, σε μια αίθουσα που θα είναι ο Ιβάν Σαββίδης, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο Δημήτρης Μελισανίδης, έτσι. Και ο Αλαφούζος σε μια γωνία. Εντάξει, πες μου λίγο, όλοι οι άλλοι, τι ακριβώς θα κάνουν σε αυτήν. Καταρχάς, ποιος να πρωτομιλήσει. Βάζω υποθήκη το σπίτι μου, ναι, για να είμαι εκεί. Καλά, ναι, ρε φίλε, όντως. Βάζω θα μπορούσε να έχει live streaming. Το σπιτάκι μου, αυτή, το δικό μου. Α, θα μπορούσε να έχει live streaming αυτή η συνάντηση. Τα έπεφτε από την επισκεψιμότητα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Θα έπρεπε να έχει πολύ από το σερβερ. Ναι. Πάω TV. Δεν θα έπρεπε. Θα πληρώσουμε ένα τάλιρο, ρε φίλε, να δούμε τη συνάντηση. Εγώ θα το πλήρωνα εύκολα. Και εσύ θα το πλήρωνε. 4,99. 4,99, ρε φίλε, να δούμε τη συνάντηση. Εύκολα. 16 κάμερες και τέτοια. Μια χαρά. Δηλαδή, πείτε μου λίγο σε αυτή τη συνάντηση τώρα πραγματικά, καταρχάς ποιος θα πρωτομιλήσει, τι θα πρωτοπεί, εντάξει, και τι κουβέντα μπορεί να γίνει, τι συζήτηση μπορεί να γίνει σε αυτό το. Τι να πω, τέλος πάντων. Εντάξει, και πολύ ωραία ανακοίνωση. Θα ήθελα πραγματικά να είμαι εκεί, όλοι θα θέλαμε να είμαστε εκεί. Ωραίο, δεν θα είναι. Και οι συνάδελφοι που θα είναι εκεί. Απ' έξω, ρε φίλε. Στη Μεγάλη Βρετανία θα γίνει, πού θα είναι. Στη Μεγάλη Βρετανία, εννοείς στο νησί πάνω. Όχι, όχι. Στο ξενοδοχείο, ναι. Μεγάλη Βρετανία. Μεγάλη Βρετανία, όπως λέγεται, ναι. Τέλος πάντων. Μάλλον θα γίνει εκεί, ναι, από διάβαζα. Γιατί πάνω σε υπουργείο. Δεν ξέρω, μάλλον δεν μπορούν να χωρέσουν όλοι οι υπεύθυνοι ασφαλείας στο Υπουργείο. Μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλη. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή όλοι αυτοί θα μπουν. Και άμα ρε φίλε, όπως πηγαίνουν εκεί πέρα, πετύχει ο ένας, ας πούμε, το Σαββίδι στο Μαρινάκι στην είσοδο, ας πούμε. Βαγγέλη, τι γίνεται, Ιβάν, τι γίνεται, τα γνωστά. Όλα καλά. Πού είσαι, Σιρή Φλαράκη, τι λέει, χαθήκαμε και τέτοια. Μια χαρά. Πάω και φουτμπαλίσκα και δεν σημαίνει. Και κυρίως Μπλαγκαραζούνιο, εκεί θέλω να εστιάσει. Τον Μπλαγκαραζούνιο. Ο πρόεδρος. Μελισανίδης. Μελισανίδης, καλά, εντάξει. Τίποτα, μιλάμε τώρα πραγματικά. Τώρα τι να μπορέσει να πει, δηλαδή. Ο Σαββίδης σε δύο συναντήσεις μπορεί να μιλάει μόνος του τρεις ώρες. Εντάξει. Να αγορεύει. Ο Δημήτρης Μελισανίδης, τώρα τι να πω για τον Δημήτρη Μελισανίδη. Δηλαδή, σκεφτείτε τελευταία του δημόσια παρέμβαση. Μόνο αυτό έχω να πω. Σκεφτείτε λίγο, τελευταία φορά που τον ακούσατε να μιλάει δημοσίως, τι έλεγε.
Θυμάσαι, Νίκο, που μάω, μάω, μάω. Όχι, όχι. Ποιο? Για τον Κάκο, ρε. Α, για τον Κάκο. Μαϊμού και τέτοια. Ναι. Παρακαλούσε, κάνουμε και δίκη. Ο Μαρνάκης είναι ρήτορ. Εντάξει, είναι γνωστό ότι όταν. Και θα είναι και εκνευρισμένο λογικά. Και δεν χρειάζεται γραμμένα μπροστά του. Φουλιαζωμένο θα έχει πάει στη συνάντηση, οπότε θα είναι φουλ. Φαντάζομαι να είναι μια φωνή καλαφούρα, ο οποίο ειλικρινά δεν ξέρω τι θα παρακάνει. Τέλο πάντων. Και γύρω-γύρω και ο γραμμένο, κύριε Μαρινάκη, ναι. Και δεν συμμαζεύεται. Τι να πω, παιδιά, μακάρι να γίνει. Οι στοιχηματικέ πρέπει να βγάλουν ειδικά στοιχήματα για αυτή τη συνάντηση. Τι ειδικά στοιχήματα. Ποιο θα βγει πρώτο. Μιλάμε για δράμα. Θα τελειώσει με όλου του προέδρου παρόντε στη συνάντηση. Θα φύγει κάποιο νωρίτερα πόσο. Και ποιο θα του συντονίσει όλου αυτού που μπορεί να με εξηγήσει κάποιο. Δηλαδή, ποιο θα κάνει εκεί πέρα τον. Χαζικολά. Μα σα παρακαλώ, κύριε. Να μιλήσει ο κύριο Στάδη. Ποιο θα το κάνει αυτό. Ο Αυγενάκη. Ο Αυγενάκη. Τέλεια. Ο Λευτέρη. Ο Μπραουδάκη. Ναι, ορίστε, έλα. Ο Μπραουδάκη. Τροπή. Τι να πω, ρε φίλε. Καρπετόπουλο. Ωραία. Καρπετσού. Βέβαια. Θα είναι εκεί. Όχι. Όχι, ρε φίλε. Δεν νομίζω. Ναι. Δύσκολο. Σωστά. Ωραία. Οι εκπρόσωποι των ομάδων, οι εκπρόσωποι των ομάδων θα είναι εκεί. Μα το. Τι να κάνουν οι εκπρόσωποι των ομάδων, ρε φίλε. Ένα. Και πει, συγγνώμη, δηλαδή, ποιο θα πάει. Ο Καραπαπά, ο Δούκα. Ο Δημάτο, οκ, okay, εντάξει, και στον Παναθηναϊκό είναι ο Σταμάτσο Γαρίς ή όχι ακόμα, δεν ξέρω. Ο Γαρίς είναι ακόμα, σταμάτησε τον Παναθηναϊκό. Νομίζω εκεί. Ακόμα έφυγε. Είναι. Δεν ξέρω. Α. Δεν ξέρω, το έχω χάσει λίγο. Α πούμε, Καραπαπά, ο Γαβαλά θα είναι. Ναι, εννοείται, όχι, δεν είναι ο Καραπαπά. Ο Παναγιώτης Ανωνιάδης πάντως οπότε θα φύγει στο Σικάγο για μια δουλειά, οπότε δεν θα είναι αυτό. Τι ωραίο, ρε φίλε. Ναι. Φάω για μια δουλειά στο Σικάγο. Δεν είναι ασχολούμενο συγκεκριμένα αυτό. Όχι, του φάγαμε. Εντάξει, όλα καλά. Και μαύρο που φάνε, φίλε, έτσι, αυτό ήταν. Εντάξει, δεν είναι ο Ανωνιάδης, μόνο και ο κύριο Δούκα, δεν είναι. Ναι, αυτό λέω. Αυτό. Ναι, αλλά θέλω να καβαλά στον Ολυμπιακό γιατί ο Καραπαπά έχει πλέον άλλο ρόλο. Ωραίο ο Καβαλά, μ' αρέσει. Ναι. Σοβαρό άνθρωπο. Σοβαρό φαίνεται. Ναι, σοβαρό, εντάξει. Εντάξει. Και τώρα εκεί που έχει μπλέξει ο άνθρωπο. Εντάξει, λένε Νίκο τώρα. Τι κάνουμε τον Νίκο τώρα. Λοιπόν. Θα πάμε διάλειμμα, δηλαδή. Θα πάμε διάλειμμα, ναι. Πάμε στο break. Μήπως έχουμε καμιά γραμμούλα να μα περιμένει λίγο να την πάρουμε λίγο. Όχι. Εντάξει. Εισπρακτικό τρίαμβο με πάνω από 500.000 θεατέ. Γιατί. Θέλω να δω αυτή την ταινία, ρε φίλε. Ποια είναι την ευτυχία. Την ευτυχία, ναι, το είδε. Ούτε όχι, δεν την έχω δει. Θέλω πάνω να τη δω. Δεν βρίσκω όμω κοινό που να εκτιμήσει την ταινία. Έχω πρόβλημα σε αυτό. Μόνο σου, Ρενικό. Μόνο μου είναι. Πάμε μπάκα. Γιατί είναι ντροπή. Μια χαρά με την άνεσή σου. Ένα άτομο. Ζητάω ένα άτομο να πάω να δω την ευτυχία. Πω. Μπε στο Tinder, ρε φίλε, και πε ψάχνουν να βρω την ευτυχία. Μα ρε, ο κόσμο υπάρχει. Το θέμα είναι δεν νιώθουνε. Δεν θέλουν δηλαδή, ε. Δεν εκτιμούν, ρε φίλε, τις ταινίες. Τι θα τους κάνω. Star Wars θα πάνε να δούνε, The Last Jedi. Δεν θα θέλετε και ένα DPG μαζί, ρωτάει πάλι συνάδελφος. Όχι, εντάξει, μην το ξετυλίσουμε. Ήταν στην άλλη συνάντηση την πολλή ώρα που είχε γίνει πέρσι με τους Αγγελόπουλους. Ο DPG και θυμόμαστε όλοι τι έγινε μετά. Που τους ακολουθούσε με το κινητό και το αυτοκίνητο. Έδειξε τον δρόμο για αυτή τη συνάντηση τη Δετάρτη. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να πάμε. Και δεν πάμε. Και δεν πάμε, ρε φίλε, στο break και επιστρέφουμε. Συνδεκτή σου, καλέστε, δεν είναι διαθέσιμο. Είναι καλά. Λίμπαρα 107,4. Κύλος γάτος λένε αυτοί. Για μας παλαντέρ θα είναι πάντα, να ξέρετε. Ναι, ναι, σωστά. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Και εσείς φυσικά πάρε μέχρι και τις 7.30. Θα πάμε εδώ πέρα στην εκπομπούλα μας, τη Δευτεριάτη και την ωραία Blue Monday, λένε. 2-3-10-2-7-3-8 για ανοιχτές. Και υποτίθεται ότι είναι Blue Monday, γιατί λένε η Δευτέρα, ρε παιδί μου, αφού πέρασαν οι γιορτές και καλά που αντιλαμβάνει ότι δεν αλλάζει τίποτα. Και γι' αυτό είναι η καταθλιπτική Δευτέρα. Ότι δηλαδή. Την άλλη Δευτέρα, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ότι αλλάζει τίποτα. Η ερμηνεία τη Blue Monday. Είναι λίγο διφορούμενη, θα λέγαμε. Την έχω διαβάσει. Κάτι πήρε το μάτι μου σήμερα σε ένα social media. Ότι καλά είναι η Δευτέρα, επειδή μου έχουν περάσει οι γιορτές και η εφορία των γιορτών, τέλος πάντων. Και εντάξει, Δευτέρα έτσι κι αλλιώς είναι μια μέρα που όπως να το κάνουμε. Ξεκινάει η εβδομάδα και λίγο το ξεκινάει καλά και ξέρει όλοι, επειδή μου το έχουν στον τσόκι μια δύσκολη μέρα. Ότι υποτίθεται αυτή η δεύτερο-τρίτη Δευτέρα του Ιανουαρίου είναι αυτή που, επειδή μου. Νιώθεις πια ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Έχω έτσι. Ανάλυση μπροστά μου. Ναι, ανάλυση βεβαίως. Όλα ξεκίνησαν τα πρώτα χρόνια της νέας χιλιετίας. Ναι. Όταν μια διαφημιστική εταιρεία στη Μεγάλη Βρετανία ετοίμαζε καμπάνια για το εξαιρετικό γραφείο Sky Travel. Mm-hmm. Η ιδέα ήταν να ορίσουν μια ημερομηνία στην πιο μελαγχολική του χρόνου και η απάντηση στη μελαγχολία να είναι κλείστε σήμερα τις διακοπές σας και διώξτε τις στεναχώρια. Μάλιστα. Ο ψυχολόγος. Γιατί όταν κλείνει διακοπές, ακόμα και μακριά να είναι σε χρονικό διάστημα. Όντως νιώθεις καλύτερα. Ο ψυχολόγος του Πανεπιστημίου του Cardiff, Cliff Arnall, ανέλαβε να δώσει επιστημονικό περίβλημα στη θεωρία αυτή. Το 5 λέει ανακοίνωσε ένα μαθηματικό τύπο για να βρει ποια είναι η πιο καταθλιπτική ημέρα του χρόνου και κατέληξε μάλιστα. Στην τρίτη Δευτέρα του Γενάρη. Μάλιστα. Okay. Μάλιστα. Συνδύασε τον άσχημο καιρό του Ιανουαρίου, τα χρέη του Δεκεμβρίου. Σωστά. Σωστός. Έχει βάση. Ιανουάριο που μόνιμα είναι ατελείωτος. Δηλαδή, αν το σκεφτείτε, είναι μήνας που δεν τελειώνει ποτέ. Δηλαδή, ο Δεκέμβρος, παιδί μου, σε έχει τεντώσει με γιορτές, δηλαδή τα έξοδά σου είναι πολύ αυξημένα. Και λες ο Γενάρης να φύγει και δεν φεύγει με τίποτα.
Τα χρέη του Δεκεμβρίου και τα Χριστούγεννα που πέρασαν και χρειάζεται να περιμένουν ολόκληρο χρόνο για να ξαναέρθουν. Ο μαθηματικός τύπος του Αρνάλ περιλαμβάνει 6 παράγοντες όπως ο καιρός, τα έσοδα, τα χρέη, ο χρόνος από τα Χριστούγεννα, ο χρόνος από την αποτυχία υλοποίησης των αποφάσεων για το νέο έτος. Και αυτό όπως βιάζεται λίγο, ρε παιδιά. Αν τα βάλεις, δηλαδή, αν κάνετε resolution για το 20 και 19. Πόσο έχουμε σήμερα, 20 Ιανουαρίου. Ναι, 20. Ναι, και 20 Ιανουαρίου δεν τα ξέρετε τα resolution, σε οκ, ρε παιδιά, δεν έγινε και τίποτα. Τα χαμηλά επίπεδα κινήτρων και η ανάγκη για δράση. Μάλιστα. Πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Πάμε να πάρουμε την γραμμούλα. Πάει η γραμμούλα. Αχ, τη γραμμούλα. Να ξαναπάρει η γραμμούλα. Κάτσε λίγο, περίμενε λίγο. Κάτσε να βγάλουμε την κάρτα λίγο. Να τη στρώσουμε εδώ τη γραμμούλα. Ξαναπάρτε, κύριε. Ξαναπάρτε λίγο να πάρουμε την γραμμούλα. Θέλω να διαβάσω την Αγγλική σειρά 13 τώρα. Γαλάει, θα λέγαμε. Λίγο τον... Έχει και ένα πανό στη Ξάνθη αυτή. Ναι. Σημάζε. Τι του γράψα να δει. Και τη διάβασε λίγο αποσπασματικά, λίγο Χρήσανθο πριν. Και έλεγε ότι Τράκη είσαι, λέει, για Γιανακόπουλο, λέει, θα γίνει ποτέ. Καλά, εντάξει, του την έχει πει και αυτό άσχημα, έτσι. Ναι, όντω. Με τα σκηνικά, με τα... ότι δεν θα του ξαναδώσει διαρκεία και όλα αυτά. Εντάξει, τώρα είναι περίεργη η κατάσταση. Μπάσκετ. Είναι περίεργη η φάση αυτή. Αγγλικάκο ο Παπαπέτρο. Δεν μα τώρα θε να την υιοθετήσουμε αυτή την ανακοίνωση που θα διαβάσει. Θέλω να τη διαβάσουμε. Απλά να τη διαβάσουμε. Δεν υιοθετούμε, Ρενικό. Εμεί. Και δεν υιοθετούμε. Εμεί, σαν σωστοί δημοσιογράφοι, έτσι απλά... δεν υιοθετούμε ποτέ. Πάμε στη γραμμούλα όμω, Νίκο, για να πάρουμε λίγο τη γραμμούλα. Γεια σα. Καλησπέρα, Νίκο και Νίκο. Γεια σα. Τι κάνετε. Καλά, δόξα τω Θεώ. Είμαστε. Σα πέτυχα τώρα, βέβαια, εγώ σχόλασα, είμαι ο Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Και σα πέτυχα στο σημείο που λε, Νίκο, να μην ασχολούμαστε με το τι λένε οι αντίπαλοι μας για το χθεσινό παιχνίδι. Μερίδα, όχι όλοι. Εχθές... Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που δεν θετούν κάποια πράγματα, ναι. Εγώ, ας πούμε. Εντάξει. Χθες το βράδυ παρακολουθήσατε καθόλου Open. Εγώ, ναι. Το Open. Όχι ολόκληρη την εκπομπή, από ένα σημείο και μετά. Τι αρχή, ήταν τώρα. Εγώ το έβαζα, μόλις θα πει ο Ολυμπιακός Άρης. Ναι. Λοιπόν, και βγαίνουν και δεν ξέρω, ο Κόλκας είναι σε εσάς. Ο άλλος ο κύριος. Ο Χοντρούλης που τα μαγουλάκια του είναι έτσι τρυφερά και είναι σαν μοσχαρίτσα. Δεν θέλω να. Όχι, άκουσε με λίγο, δεν θέλω να χαρακτηρίζω. Εμένα χαρακτηρίζω, άστο. Θα μιλάμε κανονικά. Το παίρνω πίσω. Εντάξει. Ανακαλώ. Για όποιον μιλάμε και για όποιον δεν είναι παρόν, θα τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Ωραία. Ανακαλώ. Ωραία. Λοιπόν, ικανοποιημένος με το ανακαλώ. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Λοιπόν, δεν γέλασες με την ψυχή σου που τους άκουγες. Και το πιο ωραίο σημείο είναι που λέει αυτός που κάθεται δίπλα στην κυρία Βραχάλη, το όνομά του μου διαφεύγει. Κύριος Βόγλης. Να ρωτήσει τον Κόλκα που κάνει, λέει, ρεπορτάζ, λέει, για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Και έχουν πλαντάξει και οι δυο κάτω από τα μουστάκια τους στο γέλιο. Άκουσε με λίγο. Δηλαδή με έκαναν οι άνθρωποι πολύ χαρούμενοι. Άκουσε με λίγο, πρόσεξε με λίγο κάτι. Εντάξει, δεν θα πρέπει. Ο καθένας έχει τη θέση του και κρίνεται. Είπανε κάποια πράγματα, κρίνονται γι' αυτά. Σωστά. Όλοι κρινόμαστε όταν έχουμε δημόσιο λόγο. Κρινόμαστε όλοι. Ο καθένας έχει τις θέσεις του και ο καθένας υποστηρίζει τα συμφέροντα της ομάδας του. Για μένα αυτό δεν είναι κατακριτέο. Όχι, εγώ δεν είπα ότι είναι κατακριτέο. Κοίταξε, μπορεί να είπα πριν τι είπα και εγώ το λέω για να γελάσουν. Δεν είναι ότι δηλαδή δεν είναι καλά, θέλω αυτούς, αλλά πραγματικά ήταν οι άνθρωποι για να γελάς. Γελούσαν και οι ίδιοι τους που τα λέγανε. Δεν το γελούσα μόνο εγώ. Εγώ τους άκουγα δηλαδή και γελούσα. Και γι' αυτό το έβαλα, μετά βέβαια το γύρισα. Εντάξει. Γιώργο, θα ξαναδείς Open Κυριακή βράδυ. Όχι, όχι. Όχι, ξαναπέκουμε με τον Ολυμπιακό. Και μόλις. Θα ξαναδώ μόλις τους ξανανικήσουμε. Και κλαίει ο κάκος για τη διαιτησία. Λοιπόν, και είναι πολύ ωραία η περιγραφή. Εκείνο το βράδυ. Η περιγραφή που κάνετε, παιδιά, με τη συνάντηση στην Αθήνα. Ναι. Δηλαδή είναι ακριβώς αυτό που φαντάζομαι κι εγώ. Είναι, σου λέω, εγώ βάζω υποθήκη το σπίτι μου για να είμαι εκεί. Πραγματικά, θα πλήρωνα για να είμαι από μια γωνιά. Θα σου πω, εγώ θα κάτσω εδώ πέρα σε μια γωνιά και δεν θα μιλάω. Δίπλα στον Αλαφούζο, που κι αυτό το ίδιο θα κάνει. Αυτός που θα συντονίζει την συνάντηση. Η ωραία είναι, Νίκο, που λες ότι θα έχει και 16 κάμερες από το PAOK TV. Με να σου πω λίγο κάτι, τέτοια συνάντηση, αυτή είναι όντως για pay per view. Δηλαδή, βάλω το ένα τάλιρο, ρε φίλε. Το πληρώσουμε όλοι. Αυτή όντως αξίζει. Αυτή πρέπει να έχει τιμή derby για την ακρίβεια. 8 ευρώ πρέπει να κάνει. Κανονικά. Ούτε FFP ούτε τίποτα. Μετά έχεις βγάλει budget για 2-3 σεζόν. Τώρα έχεις ξεπουλήσει. Πλάκα λοιπόν, κάνουμε. Παλικάρια, για να σας αφήσω εγώ. Ναι. Αυτό που θέλω είναι να πω να συνεχιστεί η καλή προσπάθεια στο μπάσκετ. Η αγωνιστική προσπάθεια. Η διοίκηση αυτή τα πάει πολύ καλά. Για τον Άρη μιλάμε πάντα. Είναι δουλειά διοίκηση και προπονητή. Ναι. Στο ποδόσφαιρο. Ναι. Έχουμε νέα από το ταξίδι του κυρίου Χαριστέα. Όχι, δεν έχουμε κάτι νεότερο. Δεν έχουμε κάτι. Δεν έχουμε κάτι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Εγώ αυτό που λέω Δευτέρα και το είπα και πριν στην εκπομπή,
Μπορεί να γίνει, μπορεί και όχι. Είναι ότι μην μας προκαλέσει έκπληξη εάν λυθεί το θέμα με τον Τουρμισέ μέχρι την Παρασκευή και είναι στην αποστολή για το μάτσο με τον Πανετολικό. Λέω εγώ Δευτέρα. Ωραία, τώρα πάμε με την Ξάνθη να πω για τον Ένινγκ. Ότι. Έλεγα δεν μπορεί ο χαρακτήρας να φέρει κάποιο άνθρωπο με την εμπειρία που έχει. Το έλεγα στους φίλους μου γιατί δεν πρώτη φορά μιλάω. Πρόσεξε, η εμπειρία του Αχαριστέα είναι ποδοσφαιρική. Δεν είναι στο πόσο του διευθυντή ποδοσφαιρικού τμήματος, γιατί δεν το έχει ξανακάνει. Έτσι. Ναι. Με την εμπειρία του στο ποδόσφαιρο, πιστεύω ότι θα φέρει άνθρωπο σχετικό με το ποδόσφαιρο και όσο περνάνε οι αγωνιστικές με τον κύριο Ένινγκ στον πάγκο, βλέπω ότι οι παίκτες μεταμορφώνονται. Δηλαδή δεν στο Μαντσίνι. Ναι, ανεβαίνει. Αλήθεια. Και χθες ήταν καλός, δεν ήταν άσχημος. Δεν στο Μπα. Ο Μπα έχει μεταπτώσεις, εντάξει. Έχει μεταπτώσει και είναι φυσιολογικό για μένα μέχρι ένα σημείο. Συζητούσαμε με φίλους και λέγαμε γιατί βάζει το Σάσα δεξί μπακ και όλα αυτά που τα έχουμε ακούσει και τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Και αυτό που καταλαβαίνω από αυτόν τον άνθρωπο είναι ότι δεν επηρεάζεται. Εγώ θα κάνω τη δουλειά μου. Αν χάνεται από το κέντρο και τον πάω δεξί μπακ ή τον ξαναπάω στο κέντρο και βρω άλλη εσωτερική λύση, γιατί όλο αυτόν τον καιρό ψάχνουμε για εσωτερικές λύσεις. Και η τετράδα αυτή, δηλαδή με το Ρόουζ δεξί μπακ και το Δελιζίση, είναι πολύ καλή. Μια χαρά είναι η άμυνα πίσω. Λοιπόν, βρίσκει τις εσωτερικές λύσεις, αλλά μόνο που βλέπω ότι δίνει χρόνο. Ναι. Δηλαδή, λέγαμε λείπει ο Σάσα από το κέντρο και τον έβαζε μπακ. Λοιπόν, δεν παράλεσαι εσύ. Αυτός το δοκίμασε μία, το δοκίμασε δύο. Δεν θα κάνει ό,τι λέμε εμείς στα ραδιόφωνα. Έκανε τη δουλειά του. Και βλέπω ότι το πετυχαίνει και μ' αρέσει πολύ αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Να σε καλά, βλαράκι μου. Να σε καλά. Total football, φίλε. Εγώ βλέπω. Και εγώ βλέπω. Ναι, θέμα. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές και σε παλιότερες εκπομπές, που λέει γενικότερα διαβάζουμε, ακούμε, βλέπουμε, φιλτράρουμε και αναλόγως πράττουμε. Πάντα. Όταν έχουμε δημόσιο λόγο, κρινόμαστε. Επίσης, όχι εκτός από αυτό. Άσε το να κρινόμαστε. Εγώ το λέω και στους ακροατές, τηλεθεατές, αναγνώστες. Κανένας δεν στο βάζει με το ζόρι. Εσύ επιλέγεις να το βλέπεις, να το διαβάζεις, να το ακούς. Έτσι. Και ανάλογα να επηρεάζεσαι. Έτσι. Καθένας με το επίπεδο που επηρεάζεται. Καλά τα λες, Νίκο. 2-3-10-2-7-18. Για πολύ και τριγνώμη με κολλητίν παίρνουμε όντως. Σου λέω τώρα, ρε. Όλα να ετοιμάζεται, βγαίνει στο λαμπαουτάρ και μετά βγαίνει, ξεσπάει εδώ πέρα. Άσε τώρα. Κάτσε, περίμενε. Να βάλω φιτιλ. Πού είστε, παοξίδες, ρε. Πού είστε, ρε. Δεν βγαίνουν, ρε. Πού είστε, ρε. Τίποτα. Δεν υπάρχουν στην πόλη. Δεν υπάρχουν τα μισά να μου λέγε. Δεν υπάρχουν, σου λέω, ρε. Τίποτα. Έχουν επαναπαυθεί εκεί πέρα. 3-1 τον Αστέρα χθες. Ύπνο στο παιχνίδι. Εντάξει, μια χαρά ήρθε η νίκη. Όλα καλά. Εντάξει. Πόλεμο έχετε, αλλά χαλαρίστε όλοι. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Σταύρος Κόλκας θα γράψει σωστά. Δεν παίξαμε καλά. Πρέπει να το έχουμε να το προσέξουμε αυτό. Δεν είναι καλό ο Πάκο. Θα σα πω την αλήθεια. Μου είπανε και εμένα γιατί δεν το παίξαμε. Ναι. Μου είπε ένα φίλο. Δεν είναι καλό. Γενικά ο Πάκο το τελευταίο διάστημα δεν είναι καλό. Δεν είναι ούτε με την ΑΕΚ να καλό. Εντάξει, συμβαίνει αυτό. Δεν μπορεί να πηγαίνει τρένο. Okay, θα κάνει μια κοιλιά. Εντάξει. Μάλιστα. Νομίζω ότι σε ένα βαθμό είναι και λίγο νορμάλ στα δικά μου τα μάτια. Εντάξει, άλλο μπορεί να σου πει ότι όχι, πρέπει να πηγαίνει μόνιμα να παίζει τα κόκκινα. Εγώ ακούγοντα για τον Αυγούστο σχόλια πολλά χθες. Ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι με τα χάφια γιατί ένα διαχρονικό θέμα. Νομίζω ότι το ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο ο Αυγούστο το θέμα. Γενικά ο ΠΑΟΚ ναι. Εδώ και καιρό έχει θέμα εκεί και το ξέρει. Ναι. Αλλά δεν έχει βρει τον τρόπο να το λύσει. Με τον Μίσιτς έχει κάνει μια προσπάθεια καλή για να το λύσει. Πολύ καλή. Ναι. Πάρα που πολύ του καλή. Βγήκε ουσιαστικά. Από το πουθενά. Έτσι, ναι. Γιατί δεν ήταν ότι η σεζόν ξεκινούσε και ο Μίσιτς ήταν δανεικός. Και ξέρετε τους πάντες. Υπάρχουν απουσίες πολλές τότε και. Εντάξει. Αλλά και αυτά μέσα στο πρόγραμμα είναι έτσι. Όταν έχεις γεμάτο ρόστερ. Άμα έχεις ένα ρόστερ 25 ποδοσφαιριστών κανονικών, μπορεί κάποιος να έρθει από την άκρη του πάγκου και όντως να σε βοηθήσει πολύ. Αλλά είναι το κομμάτι στο οποίο υπάρχει εδώ και καιρό πρόβλημα. Δεν είναι δηλαδή τωρινό. Δεν είναι τωρινό. Και νομίζω ότι αν το λύσει ο ΠΑΟΚ αυτό, δεν νομίζω το κάνει τώρα τον Ιανουάριο, το καλοκαίρι, αν το λύσει, μπορεί να δούμε πολύ ωραιότερα πράγματα στο ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει ο Φερέιρα. Έτσι λέω εγώ. Έτσι αν το καταφέρει να το λύσει. Αλλά για να το λύσει θα χρειαστεί να φέρει ένα πολύ καλό παίχτη. Βάρε μια ανατελέχεια να πάρουμε τη γραμμούλα. Να την πάρουμε τη γραμμούλα τρίτη για σήμερα. Γεια σας. Γεια σας. Ναι. Ναι. Ποιος είναι. Εσείς είστε βεβαίως. Το όνομά σας. Από Αθήνα τηλεφωνώ, Νίκος λέγομαι. Α, συνορώμα. Τρεις νίκες στον αέρα. Εκπληκτικό. Ποια περιοχή της Αθήνας? Παλαιοφαλήρου. Α, ωραία, Παλαιοφαλήρου. Φίλος Ολυμπιακού. Δεν έχω πάει ποτέ. Όχι, δεν είναι Ολυμπιακός. Παοκτσής, σίγουρα. Παοκτσής. Έλα, είδες. Ασπρόμαυρο Παλαιοφαλήρου. Να κρατήσει ο άνθρωπος τη σημαία ψηλά. Αφού δεν βγαίνει η Σαλονίκη, βγήκαμε από την Αθήνα.
Άμα είσαι Θεσσαλονικιός και μένεις Αθήνα, δεν μπορείς να ακούσεις ράδιο εδώ, θα πηδήξεις από το μπαλκόνι. Ερωτικός μετανάστης θα λέγαμε, φίλε Νίκο. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο όμως. Αν είσαι... Όχι, μοναχικός καβαλάρης. Μοναχικός καβαλάρης. Okay. Αν είσαι Αθηναίος, μπορείς να ακούσεις ράδιο Θεσσαλονίκης. Δεν είμαι Αθηναίος, ούτε. Όχι, εσύ ρε παιδί μου, πες ότι έχεις ένα φίλο ο οποίος ακούει ραδιόφωνα δυτικά στην Αθήνα. Και είναι, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός. Για να είμαι δίκαιος, ρε παιδί μου. Όχι, απλά στη Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ λίγοι που θα ακούνε ανταποκριτές από την Αθήνα για να πούνε για ομάδες. Σωστά. Στην Αθήνα υπάρχουν πιο πολλοί. Ναι. Γιατί είναι πιο πολλά. Εντάξει, έτσι, είναι πιο αντικειμενικοί. Και θέλουν την σφαιρική ενημέρωση. Στην Αθήνα είναι γνωστά. Δεν είναι. Απλά το ξέρω. Βγαίνουν τρίλεπτα, δίλεπτα δικοί μας από εδώ κάποιοι κτλ. Απλά επειδή παιδιά έχω ακούσει διάφορους εδώ και δυναμικίζουν πάρα πολύ το κλίμα και έχω βαρεθεί. Δηλαδή, ναι. Δεν μπορώ να ακούσω ραδιόφωνο. Ο καθένας έχει τη γνώμη του και εγώ έχω τη γνώμη μου. Μπορεί με τον Αριανό να μην συμφωνώ. Ναι. Εντάξει. Αλλά νομίζω ότι ούτε ο Αριανός είναι κουτός. Και ο καθένας κάνει το καλύτερο για την ομάδα του. Λοιπόν, μερικά πράγματα όταν τα λέμε ή δεν τα λέμε, τα κάνουμε για να προστατεύσουμε την ομάδα μας. Αν και σαν φίλαθλος ή και σαν δημοσιογράφος που είσαι εσύ, ας πούμε, δεν νομίζω ότι εσύ είσαι δημοσιογράφος, εσύ υπηρετείς το Λίμπερο. Πρέπει να έχεις τα συμφέροντα του Λίμπερο. Όχι του Άρη, ούτε του Πάγου καθένας. Έτσι πιστεύω εγώ, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ είμαι ένας αρνός φιλάθλος, παοξή, αλλά βλέποντας τα πράγματα και τα λοιπά, έχω μια οπτική γωνία και κρίνω. Καταρχήν, επειδή ασχολείται πολύ με τον μπάσκετ, ναι, ξέρουμε ποιοι παίκτες θα φύγουν. Τι θα μείνουν και θα χρησιμοποιούν. Μου βάζει τώρα δύσκολα. Απλά, συγγνώμη που σας διακόπτω και τους δύο. Αυτοί οι δύο που είναι να έρθουν και βλέπουμε ποιοι θα φύγουν. Για να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που είπες, δεν είναι επηρετής μόνο τα συμφέροντα του μέσου που δουλεύεις, τα συμφέροντα του κόσμου πρέπει να επηρετείς στη δημοσιογραφία. Γιατί ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι να ενημερώνει τον κόσμο. Όχι το μέσο το οποίο δουλεύει, ας πούμε, αποκλειστικά. Εντάξει, νομίζω όμως είναι και το μέσο το οποίο είσαι. Καλά, και το μέσο. Το μέσο, ρε φίλε, σε πληρώνει και σου αναθέτει ένα ρεπορτάζ για να ενημερώσει τον κόσμο. Okay. Και να συντονίσει τον κόσμο σε αυτό το μέσο. Απλά θα πω. Τώρα ρώτησα κάτι που δεν μπορεί να μου απαντήσει. Μάλλον δεν ξέρω αν είναι κρυφό. Απλά υπάρχει περίπτωση δηλαδή να μείνουν 7 και να αλλάζει κάθε εβδομάδα. Όχι, μου φαίνεται πολύ δύσκολο. Όχι. Να σου πω λίγο κάτι. Αν γίνει αυτό, ναι, που είναι ένα πολύ μικρό ενδεχόμενο, αντιλαμβάνεσαι ότι οι άλλοι που είναι απλήρωτοι θα πάνε στα κάγκελα. Εντάξει, φυσιολογικό. Είναι, δεν θα γίνει αυτό. Εφόσον έρθουν αυτοί οι δύο, πιθανολογώ ότι θα γίνει κάτι τέτοιο μετά το αυριανό παιχνίδι με την Brindisi. Εφόσον έρθουν λοιπόν αυτοί μες τη βδομάδα, ο Williams και ο Ρετ, θα γίνει γνωστό και ποιοι είναι να φύγουν. Λοιπόν, τώρα να σου πω λίγο κάτι. Λογικά ο ένας είναι ο Νόλς. Τώρα άλλος δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ακόμα. Ναι, εγώ θεωρώ, παιδιά, ότι επειδή ο Νόλς, εγώ στα παιχνίδια δεν έχω δει, είναι φιλότιμος, πολύ καλός και βοηθάει. Mm-hmm. Και ο Wiggins, γιατί ακούω και για Wiggins και θα πάθω πλάκα, ας πούμε. Ότι... Αλλά τέλος πάντων, δεν ξέρω ποιος δύο παίκτες προέρχονται. Μακάρι να είναι ένα επίπεδο πάνω, αλλά εγώ αυτό που είδα δεν είναι ένα επίπεδο πάνω. Κοίτα τώρα, ο ένας έχει καλά στοιχεία, ο άλλος είναι λίγο ερωτηματικό. Ο Williams έχει τα πολύ καλά στοιχεία, ο άλλος είναι λίγο ερωτηματικό. Απλά θα πρέπει να έχουμε στο νου μας. Επειδή ο Wiggins όντως το τελευταίο καιρό είναι καλός και είναι καλός γιατί ο άνθρωπος ήρθε το Σεπτέμβριο. Και πλέον είμαστε Ιανουάριο, δηλαδή έχει μάθει πάνω κάτω το πού να κινείται, τι πρέπει να κάνει, δηλαδή έχει βρει μια χημεία με τους συμπαίκτες του. Αν αλλάξεις άλλους δύο παίκτες τώρα, που θέλεις να πάρεις παιχνίδια, που έχεις μας μπροστά σου, τα οποία πλέον δεν έχεις επιστροφή, δηλαδή ο ΠΑΟΚ την άλλη εβδομάδα παίζει με τον Παναθηναϊκό, okay, την παράλληλη παίζει με τον Κολοσσό. Είτε έχει δύο καινούριους παίκτες, είτε έχει έναν, είτε δεν έχει κανέναν, πρέπει να κερδίσει. Αν βάλει δύο καινούριους παίκτες, δεν πατάς ένα κουμπί και οι παίκτες μπαίνουν στην ομάδα, γιατί όλοι στο μυαλό μας έχουμε ότι αλλάζεις παίκτες και αμέσως αλλάζεις επίπεδο. Οκ. Okay. Ναι, εν καιρό και μπορείς να αλλάξεις. Έμπειρο προπονητή. Ναι, δεν έχω και έμπειρο προπονητή που είναι να ξέρει. Ναι, πούμε, δεν είναι. Σου λέω, εγώ πιστεύω ότι πάω γενικά να κάνει αλλαγές στο ρόστερ του. Αυτός είναι ο δρόμος. Έχει κάνει δύο. Έτσι, οι οποίες τον βοηθάνε, ειδικά η μία του Σόρτερ. Του Μπράουν ακόμα θέλει χρόνο, ναι, γιατί ο Μπράουν δεν είναι ανέτοιμος. Έτσι, δεν έπαιζε. Αν μπορούσε να πάρει έναν ακόμα Έλληνα που να μην είναι ξένος, δεν ξέρω αν μπορούσε να βρει κάποιον Έλληνα που μπορεί να βοηθήσει. Τέλος πάντων, αυτό. Αλλά καλά, αυτό, πέρα... αυτό θα μπορούσε να γίνει μέχρι 27 Δεκεμβρίου. Από τη στιγμή που πέρασε η ημερομηνία, τελείωσε. Ναι. Να πω κάτι άλλο τώρα. Επειδή βλέπω, ρε παιδί μου, κάποιους Αριανούς και παοξίδες που μιλάνε ο ένας με τον άλλο κτλ. Βλέπω λοιπόν ένα φίλο του Άρη χθες και λέει χάσαμε κτλ. Αλλά δες τις τελικές. Δηλαδή δίνει κατευθείαν την μπάσα στον παοξί να του πει δες τις τελικές εσύ από το Άρης Πάου. Δηλαδή ο καθένας ό,τι συμφέρει λέει και ό,τι συμφέρει θα πει. Και λέω μερικές φορές. Όμως μόνοι μας, μπορεί, και εγώ να το κάνω κάποια στιγμή, δίνω την μπάσα στον άλλο να πει κατευθείαν την απάντηση. Δηλαδή, όταν λέμε κάτι,
Νομίζω ότι πρέπει να το φιλτράρουμε και λίγο. Οι τελικές δεν είναι επιχειρηματολογία για το θεσμό. Εκτός από αυτό δεν είναι. Εγώ καταλαβαίνω και πολύ κόσμο. Είναι πολύ άγρια η κατάσταση πλέον. Εσύ που είσαι και εκεί και το ζεις από την άλλη πλευρά. Που είσαι δηλαδή στην Αθήνα. Δηλαδή, ναι, είναι πολύ άγρια η κατάσταση. Και προφανώς αυτό όπως καταλαβαίνεις επηρεάζει πολύ κόσμο. Ναι, υπάρχει ένας, όχι απλά σου είπα τώρα κάτι το οποίο το είδα και αυτό είναι αθώο, έτσι, ναι. Μέσα στην καζούρα και τα λοιπά. Αλλά η απάντηση υπάρχει κατευθείαν, άμα πούμε για τελικές. Από εκεί πέρα όμως υπάρχει ένας δημοσιογράφος εδώ στην Αθήνα, μεγάλος ηλικία κιόλας, που είναι 62 χρονών, έτσι, φίλος του Ολυμπιακού, λέει ότι είναι ο παδός, ναι. Ο οποίος παιδιά κάνει εκπομπή με έναν Θεσσαλονικό Αριανό, τον κύριο Πρέσπατον, Χριστόβουλ και Λεάνθρωπο, αλλά αυτός ο κύριος Χριστόβουλ, άμα δείτε το τι γράφει και το πώς μιλάει, δημοσιογράφος που να λέει για Μπουγατσορδέλα, το δεν μπορούσα να το πω, καταλάβατε, ναι. Και εκεί κτλ. Όταν το κάνει ένας άνθρωπος που είναι, να ήταν 20-25-30, να πω, εντάξει, όταν το κάνει ένας 60χρονος, 65χρονος, δηλαδή... Αυτοί που τον πληρώνουν, ρε φίλε, να τα κάτσουν να τα σκεφτούν καλύτερα. Εκεί πάμε μετά στο άλλο, ότι αυτόν τον τύπο που λες, τον έχει ένα ραδιόφωνο, σωστά. Και κάνει μια εκπομπή. Ναι. Στο ραδιόφωνο σου δεν στο βάζει κανένας. Είχε και ποσοστό αυτό στο ραδιόφωνο. Ναι, οκ. Okay. Στο ραδιόφωνο το δικό σου, ναι, συσκευή σου δεν το βάζει κανένας. Εσύ τον βάζει και τον ακούς. Οπότε μετά, αν επηρεάζεις από αυτό, είναι δικό σου θέμα. Όχι. Ναι, όχι, έτυχε να τα ακούσω γιατί. Ναι, απ' την άλλη, το εσένα σε χρησιμοποιώ ως παράδειγμα. Δεν μπορούσα να τα ακούσω ούτε το άλλο. Ναι. Ήταν μια εκπομπή που ήταν κάποιο άλλο που δεν μπορούσα να ακούσω ούτε αυτόν. Ναι. Λέω κάτι να αλλάξω λίγο. Μουσικούλα. Μια χαρά. Καλή μουσικούλα και ηρεμή. Έτσι. Το τέλος αυτό. Εντάξει, παιδιά, μην σας κουράσω. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Βγήκε Παοξής, μπασκετικός από την Αθήνα. Ναι, ρε φίλε, τι ζούμε, από το παλαιό Φάλιρο. Εντάξει. Μεγάλη στιγμή ζούμε. Και είστε πάτη στην Πηλαία. Πάνε, ρε, εντάξει, φέτος πάνε. Είχε με, με τον Ιωσήλ. Μια χαρά ήταν. Ο Λάκη πώς πήγε. Είχε, ποιο Λάκη. Α, μην με ρωτάς για αυτό το παιχνίδι. Δεν θέλω να μιλήσω για αυτό το μάτσο, ειλικρινά. Δεν θέλω να αναφέρομαι. Πέρασε και έρθω, πάω καντίο. Πάμε στο επόμενο, δεν έχει κάτι άλλο. Στο επόμενο, φίλο, καλησπέρα. Ναι, όχι, τώρα, δεν, έχουμε, δεν έχουμε, δεν έχουμε. Δεν είναι. Τώρα με ποιο παίζεις. Αύριο 9.30 ώρα Brindisi Paok. Οι καλοί χριστιανοί κανονικά έχουμε γυρίσει 57 φορές στο Μάγουλο και το Χαστούκι. Πολύ κακό. Και αν θυμάμαι καλά, τη Δευτέρα πρέπει να παίζει Παναθηναϊκός Paok Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος. Το επόμενο παίχτη το σοβαρό για τον Paok είναι ο Κολοσσό. Δευτέρα. Αν δεν κάνω λάθος, Δευτέρα είναι, ναι. Παίζετε και μπάλα. Δευτέρα. Ναι, αλλά Δευτέρα παίζετε ποδόσφαιρο, ναι. Μας έχετε τεντώσει, ρε παιδιά, πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Και Δευτέρα και ποδόσφαιρο. Από βρώμα είμαστε, ρε φίλε, τι θα γίνει. Με το Βόλο. Τι υπόσχεται πρέπει να γίνει. Ναι. Στο γήπεδο της Τούμπας. Τι λέει, ρε, ναι, Νίκο. Ναι, ναι. Τι λέει, ρε, Νίκο. Μάλιστα. Άνοιξε λίγο το Messenger σου. Ναι, το είδα. το είδα. Το είδα. Ο Νόρμας μιλούσε ο φίλος. Τι ωραία πράγματα. Λοιπόν. Τι ώρα πήγε. Την ανακοίνωση της 13 μας την είπες 57 φορές. Όχι, ούτε φίλε, ούτε όντως, καν μια τέτοια δεν μας είπες. Όντως. Τι είπανε πάνω κάτω οι άνθρωποι. Ωραία, θα διαβάσω τώρα, ρε. Ανακοίνωση. Πολύ ραδιοφωνικός. Θύρα 13. Α, δεν πάω. Δευτέρα 7.30 ώρα. Δεν μαρκωρά, θύρα 13. Λοιπόν. Ορίστε. Πού είναι, τη σβήσαν, εξαφανίσαν. Τι Νίκο, τι έγινε, φίλε, χάθηκε ανακοίνωση. Πάει ανακοίνωση. Κατέβηκε ανακοίνωση, Νίκο, τι έγινε. Όντως έχει εξαφανιστεί λίγο. Δεν τη βλέπω πουθενά, ρε. Νίκο, τι γίνεται, φίλε. Δεν έχει πουθενά, όντως. Νίκος κατέβηκε από τη θύρα 13 η ανακοίνωση. Λες. Την πίνει ξανά. Δεν τη βρίσκω πουθενά. Σκάνδαλο. Την κατάπιο δέμενος τυπογραφείου. Πού είναι, ρε, φίλε. Να μπω και στον καζέτα να δω, άντε. Πού είναι. Την εφαρμογή του καζέτα την έχουμε εδώ πέρα. Καζέτα.gr. Λοιπόν, για να δούμε. Gazette.gr, φορτώνει. Και περιμένει. Λοιπόν, φύγε Δόνης ΠΑΟΚ, οριστικά ανακοινώθηκα το όνομα, το έχω δώσει στο παρόν συνάντηση. Μάλιστα, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Νίκο, δεν υπάρχει ακίνηση, φίλε. Εσύ και ο Χρήστος την είπατε μόνο. Τι σβήσανε, τι έγινε. Νίκο, πρέπει να πέσανε τηλέφωνο και να γυρίσει κάπου να χάθηκε, φίλε. Ναι, όντως, πραγματικά. Δηλαδή, κατεβάστε τιμή σας. Κάντε και εσύ πριν σκρίνα, την έχεις, φίλε. Δεν σε κάνω τώρα. Τώρα πάει η θρηλυκή ανακοίνωση που τόση ώρα ακόμη και δεν τη βλέπουμε. Τέλος πάντων. Τρομερά πράγματα. Αυτά δηλαδή για σήμερα, Νίκο. Νομίζω ότι αυτά. Θα φύγεις, φίλε μου. Ναι. Πού να πας, ρε φίλε, τώρα κι εσύ. Έχει κρύο έξω τώρα. Κάτσε εδώ πέρα καμιά μια μισή ωρίτσα, έτσι ωραία είναι. Θα φύγω. Έρε, Νίκο. Έτσι λέω. Τώρα. Α, έτσι λέω. Εντάξει, το θα φύγω έγινε έτσι. Βάλαμε κόμμα, έτσι λέω. Όχι, θα φύγω. Κάναμε ένα βήμα. Α, okay. Λοιπόν, αυτά δηλαδή, έτσι. Αυτά, Νίκο. Τι έχει μετά το ραδιόφωνο, φιλέ. Παιδιά, μην κάνετε τώρα το λάθος. Έτσι που θα κλείσουμε εμείς και αλλάξετε συχνότητα. Και βάλετε τον Κιλόνι, ας πούμε, που κάνει αυτή την ώρα εκπομπή. Εντάξει, φίλος μας. Έχετε ένας καλός συνάδελφος να κάνει εκπομπή σε λίγο. Ακολουθεί όλη η ενημέρωση, πλήρης ρεπορτάζ,
τα πάντα, παρασκήνιο, σχόλια, απόψεις κτλ. Μέχρι και τις 9 ΠΑΟΚ 24 για τους φίλους του ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Εντάξει, γιατί όπως το όλα μπαουτάκι θα ακούνε και Αργιανοί και ΠΑΟΚ ξέρεις, και το ΠΑΟΚ 24 θα ακούνε πιθανότατα και Αργιανοί. Ποτέ δεν ξέρεις. Έτσι είναι. Λοιπόν, Νίκος Μοσχοβίτης ήταν εδώ. Ένα νέο παιδί το οποίο πρέπει να το στήριξετε και να το αγκαλιάσετε λίγο. Σε αυτά τα πρώτα του βήματα στο ραδιόφωνο. Ναι, μπουσουλάει ακόμα, αλλά θα μάθει, οκ. Τι μα είπε άλλο, το άλλο παιδί λίγο το ξέρω. Και αυτό που είσαι τον Βαδόπουλο, σε παιδιά, έτσι. Που εμεί τα δικά μα τα πόδια το χταρίσαμε ραδιοφωνικά. Πε τα! Λοιπόν, Πάκο 4. Παιδάκι. Πάκο 4 ακολουθεί Νίκο Μοσχοβίτη. Τα πάντα όλα για τον Πάκο εδώ πέρα. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Καλώ ήρθατε των πραγμάτων. Θεού θέλοντο και εγώ επιτρέπω. Πολύ σωστά. Λίγο μετά τι 6.30 να είστε καλά. Καλή συνέχεια.